τι είναι ο παπισμός, τι είναι ο Πάπας. Σύμφωνα με τη διδασκαλία του παπισμού, που είναι δόγμα πίστεως για τον παπισμό, ο Πάπας είναι αλάθητος, είναι ανώτερος όλων των πατέρων της Εκκλησίας. Οι γνώμες χιλίων Χρυσοστόμων και χιλίων Αυγουστίνων είναι μηδένα μπροστά στη γνώμη του Πάπα. Ο Πάπας είναι ανώτερος όλων των τοπικών συνόδων. Ο Πάπας είναι ανώτερος όλων των οικουμενικών συνόδων. Ο Πάπας είναι ο μόνος αντιπρόσωπος του Χριστού πάνω στη γη. Άλλοι επίσκοποι πάνε, δεν είπα το. Πόσο αναξιοπρεπής είναι η δική μας που πάνε στον Πάπα και τον αγκαλιάζουν. Ενώ ο Πάπας τους έχει αγράψει. Μόνο εγώ σου λέει να είναι εκπρόσωπος του Χριστού και αντιπρόσωπος. Καλής άλλος. Αναξιοπρεπέστατη. Ο Πάπας είναι όχι μόνο ο θρησκευτικός, αλλά και ο πολιτικός αρχηγός όλου του κόσμου. Άλλο ποτέ τώρα αφήνουμε να μας κυβερνήσει. Ο Πάπας είναι μια τριόροφη κοιτάρα, τιάρα. Τι σημαίνει αυτό? Ότι είναι Κύριος, λέει, των εκουραγίων, των επιγείων και των καταχθονίων. Και από τα καταχθόνια μπορεί να ανεβάσει τις ψυχές στα υπεροράνια, αρκεί η συγκυρία στο μακαρίτι και να πληρώσω. Ισχύουν αυτά με τη σήμερα, ε. Το χειρότερο, σύμφωνα με τη διδασκαλία του παπισμού, απόφαση Βατικανή Συνόδου, ο Πάπας έχει δικαίωμα να επεμβαίνει και στην Αγία Γραφή και να προσθέτει και να αφαιρεί και να τροποποιεί σύμφωνα με τη γνώμη του. Και αν παρουσιαστεί δίλημα να εκλέξουν οι πιστοί του, οι παπικοί, μεταξύ της Κρίσεως του Θεού και της γνώμης του Πάπα, πρέπει να προτιμήσουν τη γνώμη του Πάπα και όχι την κρίση του Θεού. Σκέπασε ο σφόρος. Και με αυτόν τον σφόρο έχω να βρέσει και εσείς. Σ' αγκαλιάζουμε δική μας και παπάδες και τις ποτάδες πήγε σαν το κέρδο Πάπα. Αδελφοί μου, μη ανησυχείτε. Εντάξει, θα λυπούμεθα, τους οικομινιστάς, θα διαμαρτυρόμεθα. Αλλά να μην ανησυχούμε, γιατί πολλοί θα πούνε πω θα σβήσει η Ορθοδοξία. Δεν σβήνει η Ορθοδοξία. Αυτό είναι δεδομένο από το Λόγο του Θεού. Η Εκκλησία και η Ορθοδοξία, μαζί είναι αυτά τα δυο, αχώριστα, θα υπάρχουν μέχρι συντελείας του κόσμου. Θα γίνουν λίγοι οι πιστοί στο τέλος, αλλά θα υπάρχουν πάντοτε. Δεν θα κακεί κανείς ο αληθινός Ορθόδοξος, θα χαθούν μερικοί που γίνονται προδότες της Ορθοδοξίας. Η Ορθοδοξία θα ζει και θα βασιλεύει. Ο Μέγας Αντώνιος σε ένα όραμα είδε τους αιρετικούς ως ημιώνους, περίφημο όραμα, ως ημιώνους μουλάρια που περικυκλώνουν την Αγία Τράπεζα, το Ιερό Πνησιαστήριο και κλωτσούν, λαπτίζουν, κλωτσούν. Έτσι είδε τους αιρετικούς, ως ημιώνους μουλάρια, ανθρώπους που παρασυνεργήθησαν τις κτίνες της ανοήτης που λέει αυτή και εξομοιώθηκαν με αυτούς. Δεν θα νικήσουν τα μουλάρια. Δεν θα νικήσουν τα πολυκέφαλα και πολυκέρατα θηρία της Αποκαλύψεως. Θα νικήσει το αρνίον, το εσφαγμένον από καταβολής κόσμου, διότι είναι Κύριος Κυρίου και Βασιλεύς Βασιλέων και η δική του είναι κλητή και εκλεκτή και πιστή, αφοσιωμένη. Αυτός θα νικήσει μαζί με τους πιστούς του και θα παραλάβει τους πιστούς του στη βασιλεία του την ασάλευτη, την απερίγραπτη,
και οι πιστοί θα συμβασιλεύουν μαζί του στους απεράντους αιώνας και την βασιλεία του.